Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Black Friday λοιπόν ξημερώνει αύριο, με ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να συμμετέχουν και να ανακοινώνουν μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις. Μαζί μας ο Κώστας Κετσιτζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν τα πράγματα. Αύριο έχουμε Black Friday, έχουμε ένα θεσμό δηλαδή ο οποίος ξεκίνησε από την Αμερική, έφτασε πέρυσι πρώτη φορά και στην χώρα μας. Και από ό,τι φαίνεται, ολοένα και περισσότερος αριθμός καταστημάτων και εμπόρων συμμετέχουν σε αυτόν. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι είχε ξεκινήσει κυρίως από τις μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρονικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας. Τα πολυκαταστήματα μεγάλα. Είχε επιτυχία, είδαμε ουρές να σχηματίζονται το πρωί έξω από αυτά τα καταστήματα. Και φαίνεται ότι φέτος μπαίνουν στο χορό που λέμε, ολοένα και περισσότερα, ακόμα και μικρότερα καταστήματα. Καταστήματα ρούχων, αξεσουάρ, ακόμα και σούπερ μάρκετ ανακοινώνουν προσφορές για τη συγκεκριμένη ημέρα. Οπότε φαίνεται ότι αυτός ο θεσμός, ο οποίος έρχεται, όπως είπαμε, από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, θα γίνει σιγά σιγά και ελληνικό συνήθεια. Θα γίνει θεσμός και εδώ πέρα. Μερικά πράγματα πρέπει να προσέξουμε. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι όλες οι αλυσίδες δημιουργούν κλίμα εδώ και τουλάχιστον μία εβδομάδα. Ανακοινώνοντας προσφορές μέρα με την ημέρα για τις προσφορές που θα ισχύσουν αύριο και φαίνεται ότι θα υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με την Ένωση των Εμπόρων, κάποια πράγματα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι αφενός ότι πρέπει να ισχύει ό,τι ισχύει σε όλες τις προσφορές. Οπότε βλέπουμε να υπάρχει αναγραφόμενη τιμή, η τιμή παλιά, η τιμή καινούργια βάσει της προσφοράς, το ποσοστό το οποίο λέει το κάθε κατάστημα να ισχύει. Και από εκεί και πέρα να ξέρουμε επίσης ότι αυτό αφορά μόνο συγκεκριμένα προϊόντα. Δεν μπορεί να είναι γενικά μια εκδοτική πολιτική σε όλα τα προϊόντα ενός καταστήματος. Επιλεγμένα είδη. Επιλεγμένα είδη μόνο βάσει του νόμου. Οπότε θέλει μια προσοχή εκεί πέρα στη σύγκριση τιμών, στην έρευνα αγοράς. Πολλά καταστήματα έχουν ανακοινώσει ήδη τις προσφορές που θα κάνουν αύριο. Οπότε μπορεί ο κάθε καταναλωτής να ψάξει να βρει αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει. Και βέβαια να οπλιστεί με πάρα πολύ υπομονή, γιατί μάλλον αύριο θα έχει μεγάλες ουρές στα περισσότερα καταστήματα.